Πάμε παρακάτω, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο, το οποίο είναι άσχημο. Άσχημο πάλι, διότι έχουμε... Πάλι δυσάρεστα. Βέβαια. Έχουμε έναν πιτσιρικά στην Νέα Σμύρνη. Θα πάμε στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος μαχαίρωσε τη μητέρα του Γιώργο. Να πούμε ότι ακόμα είναι προς διευκρίνηση οι λεπτομέρειες γύρω από το συγκεκριμένο ενδοοικογενειακό επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε πίσω μου στην πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, λίγο μετά τις 10 σήμερα το πρωί. Ο 17χρονος λοιπόν έχει καταφέρει σοβαρά τραύματα στην 54χρονη μητέρα του, με την οποία ζούσαν στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου, στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, στο κεφάλι και στα χέρια. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο γεννήματος. Η γυναίκα δεν έχει διευκρινιστεί αν τα τραύματα αυτά τα έχει προκαλέσει με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, με κάποιο μαχαίρι ή με κάποιο άλλο τρόπο. Να αναφέρουμε ότι ότι βρήκαν τη γυναίκα αιμόφυρτη στα σκαλιά του κτηρίου οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο. Σύμφωνα τώρα με τα όσα περιγράφουν και κάτοικοι της περιοχής, αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα ο νεαρός. Τον είδαν μάλιστα να βγαίνει αμέσως μετά το συμβάν και να φωνάζει την φράση «Σκότωσα τους δαιμονές μου εδώ στον δρόμο». Κάλεσαν οι ίδιοι την αστυνομία. Από εκεί και πέρα αναμένεται τώρα να γίνει και μια εξέταση του 17χρονου, ο οποίος έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να διευκρινιστούν περισσότερο οι συνθήκες γύρω από το τραγικό συμβάν. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά.